Θα περάσει την ελεύθερη αγορά και με τον τρόπο που το πελατειακό σύστημα στην Ελλάδα δημιουργεί τους όρους ανταγωνισμού, στην πραγματικότητα τι έγινε? Η ΔΕΗ υποχρεώνεται να αναγκάστηκε με την νομοθεσία και με τις ρυθμιστικές, με τους ρυθμιστικούς κανόνες που επιβλήθηκαν, να αγοράζει το ρεύμα από τους ανταγωνιστές της πολύ ακριβότερα από ό,τι το πουλάει και να μπαίνει μέσα. Δηλαδή, από όποια μεριά και να το δει κανείς, τον τρόπο με τον οποίο ο δικοματισμός της διαπλοκής αντιμετώπισε τον ελεγχισμό. Τώρα θέλετε. Ναι, να σου απαντήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτά που λέει ο Κατρούγκαλος δεν έχουν καμιά σχέση με την οικονομική θεωρία. Είπα νούμερα. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Νούμερα, αλλά κρατάω μόνο τη λέξη νούμερα. Ναι. Γιατί κρατάω μόνο τη λέξη νούμερα? Ο κύριος Φωτάβιος αφισβητεί και θα σου πει ποια νούμερα από αυτά. Όχι, συγγνώμη, όλα καταγράφουν. Όλα. Εγώ είπα ορισμένα νούμερα. Θέλω να μου πει. Σταματήστε να το έχετε από τα νούμερα. Όχι, σας λέω υπομονή, τώρα, γιατί αναφέρεστε. Υπομονή. Δεν αναφερθήκατε σε μένα. Κύριε Κατρούγκαλη. Εγώ έχω άπειρη. Υπορμονή, μπράβο. Οι ψηφοφόροι σας δεν έχουν. Οπλιστείτε. Αφήστε τα χλαμάρες τώρα, αυτές δεν είναι για πρωί-πρωί. Σα χλαμάρες να μην τις λέτε σε μένα, σας παρακαλώ. Οπλιστείτε με υπομονή. Πρώτον λοιπόν, ο κύριος Φωτόπουλος, ο νεόκοπος φίλος του κυρίου Σύριδη και του κυρίου Τσίπρα, είναι αυτός ο οποίος γνώριζε ότι από το 2001 η κυβέρνηση